Υπεγράφει σήμερα το πρωί η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων και τη Περιφέρεια Θεσσαλία. Αντικείμενό τη η συνέχιση των εργασιών αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου που βρίσκεται στο κέντρο τη πόλη. Είναι μια σημαντική στιγμή για το αρχαίο μα θέατρο πρώτα απ' όλα και για το Δήμο τη Λάρισα βεβαίω. Υπογράφουμε την προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο Δήμο Λάρισα μέσω τη ΔΕΙΑΛ χρηματοδοτεί με 175.000 ευρώ έργα τεκμηρίωσης του αρχαίου θεάτρου, δηλαδή έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των μελετών που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, προκειμένου το αρχαίο θέατρο να είναι έτοιμο σε επίπεδο μελετών τη στιγμή που οι χρηματοδοτικές πηγές ανοίξουν, να μπορέσουμε να εντάξουμε στη νέα αυτή περίοδο το έργο αυτό. Το πολύ σημαντικό έργο που δεν είναι απλά έργο πολιτισμού, είναι έργο αναπτυξιακό για την πόλη. Είναι σημαντική βοήθεια του Δήμου Λαρισαίων μέσω της ΔΕΙΑΛ για να γίνουν οι απαιτούμενες μελέτες για το αρχαίο θέατρο. Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας δεν είναι μνημείο της Λάρισας. Είναι μνημείο της Ελλάδος, είναι μνημείο του πολιτισμού, είναι μνημείο του κόσμου. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά χρειάζεται και χρονοδιάγραμμα. Νομίζω είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος. Και δεν το λέω για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά από την αρχή μέχρι σήμερα έπρεπε τα βήματα να είναι γρηγορότερα. Γιατί υπάρχουν έργα στα οποία μπαίνεις για να τα ολοκληρώσεις, για να τα κάνεις λειτουργικά, και υπάρχουν και έργα τα οποία μπαίνεις για να μείνεις. Εμείς θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό με τον Δήμαρχο συμφωνήσαμε ότι κάθε μήνα θα έχουμε συνάντηση για να βλέπουμε την πορεία υλοποίησης. Και αναμένουμε να μας δώσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει μια επιτάχυνση εργασιών, αλλά ταυτόχρονα και επίλυσης προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζει η εφορία αρχαιοτήτων.